praying to God every time so that He could give me my sight. Σχεδόν τυφλός από την τρυφερή ηλικία των 4, ο Τζόζεφ Σίσεϊ δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπο της μητέρας του, ούτε τον εαυτό του στον καθρέφτη. I had some vision on my left eye. I could see bright colors like yellow, green, blue, red. So, yeah, I could also really see things when they were really, really close to me. So, that was the way I was. Ο Τζόζεφ μεγάλωσε σε ένα φτωχικό χωριουδάκι στη Σιέρα Λεόνε, χωρίς ιατρική φροντίδα. Μέχρι τον περασμένο Αύγουστο που πήγε στο Μπόιζι του Άινταχο για να σπουδάσει μέσω ενός προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Η οικογένεια που τον φιλοξενεί αλλά και δύο από τους καθηγητές του στο Λύκειο της πόλης ενδιαφέρθηκαν ευθύς εξ αρχής για το πρόβλημα του Τζόζεφ. When I found out that he was blind, one of the first thoughts that came into my mind is, well, I need to get him to a doctor over here to see just what kind of blindness he has. Ένας οφθαλμίατρος στην πόλη διέγνωσε στον Τζόζεφ συγγενή καταράκτη. Ελλείψη ιατρικής περίθαλψης όλα αυτά τα χρόνια, η κατάσταση του παιδιού είχε επιδεινωθεί τόσο δραματικά που έπρεπε να αποτανθεί σε ειδικό χειρουργό στο Salt Lake City. Με διαδικτυακό έρανο συγκεντρώθηκαν πάνω από 9.000 δολάρια και ο Τζόζεφ μπήκε στο χειρουργείο την περασμένη Παρασκευή. The next thing I remember was I was awake and I had people talking close to me. So they were asking me, "Can you see now? Can you see?" Και η απάντησή του? I saw a very bright light. My eyes were not used to seeing this type of bright light. So when I woke up, I saw a very bright light and also people sitting around me. Κάθε μέρα που περνά, ο Τζόζεφ ανακτά την όρασή του. Αν και βλέπει λίγο θολά ακόμη, σε 2 εβδομάδες τα βλέπει τέλεια. Και ανυπομονεί να έρθει η μέρα που θα αντικρίσει για πρώτη φορά τα πρόσωπα των αγαπημένων του. To thank everybody who gave their support towards my surgery. I thank them for everything they did and I'll always have them in my heart. I pray for them, may the good Lord bless them.